Καλησπέρα, είμαι εγώ Αντώνης, ακόμα κλεισμένος μέσα στο στρατό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ δεν θα δεις βίντεο σήμερα. Έχουμε και λέμε House Flipper, καινούργιο επεισόδιο μετά από πάρα πολύ καιρό. Και τι θα κάνουμε. Βασικά θυμάστε καν που είχαμε μείνει, έλα γράψτε. Περιμένω. Βασικά δεν έχω χρόνο εδώ μέσα για να περιμένω. Ούτε να χέσω δεν μπορώ. Αλλά άκου τι θα έχει σήμερα. Καινούργιο γραφείο. Επιτέλους μετά από πόσα επεισόδια πήγαμε σε νέο γραφείο. Και τι θα κάνουμε. Θα καθαρίσουμε τα πάντα. Έχει κατσαρίδες. Έχει χόρτα. Έχει σκουπίδια παντού. Θα κόψουμε και λίγα δεντράκια. Και αυτό ήταν. Και μετά. Θα ασχοληθούμε με την καινούργια τουαλέτα του Αντώνη. Θα αρχίσουμε από την αρχή να τη φτιάξουμε όλοι. Δικά μας πλακάκια, δικά μας χέστρα, δικά μας τα πάντα. Θες να δεις τη συνέχεια, παρακαλώ. Παρακολούθησε, σε περιμένω. Εγώ εδώ θα είμαι, δεν πάω και πουθενά. Κλεισμένος είμαι. Δεν έχεις αρκετά λεφτά για να αγοράσεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Τσα 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 τσα. Σου έχουν τη λύση. Με το eneva.com μπορείς να αγοράσεις το παιχνίδι που και εσύ επιθυμείς φθηνότερα από όσο θα το βρεις. Ο Ατόσιος μπορεί να σε βοηθήσει. Πώς? Άμα πατήσεις το πρώτο link κάτω στην περιγραφή και γραφτείς στο site, θα έχεις 1 ευρώ προσφορά. Και δεν τελειώνει εδώ πέρα. Μπορείς σε κάθε αγορά σου να βάζεις κωδικό Αντώνης για να παίρνεις 3% έκπτωση. Τρελό! Τέλεια, θα αρχίσουμε από τώρα βασικά. Πρέπει να κουρέψουμε τον καζόν. Πρέπει να το κάνουμε πολύ καλά. Και είναι θυστικό να το κάνεις. Κόλλησα. Λοιπόν, από όσο βλέπετε είναι από τα μπαγκαρισμένα παιχνίδια, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε καλά. Τώρα που κάνω τον καζόν τόση ώρα, μπορώ να βαθμίσω. Ναι. Πάμε να διαβάσουμε τα ελληνικά πρώτα απ' όλα. Νέα ικανότητα μετά. 12 λεπτά κουρέματος γκαζόν. 30 φυτευμένα φυτά. 238 βγαλμένα αγριόχορτα. 6 εξοντωμένοι τυφλοπόντικες. Δεν θυμάμαι να είχα ξολοθρεύσει τυφλοπόντικες. Λογικά αυτό εδώ πέρα μου φαίνεται ότι παίζει να είναι καλύτερο τυπουρικό χορτοκοπτικό όπω το λέει εδώ πέρα. Θα το πάρουμε. Παιδιά, βλέπετε τη διαφορά. Νομίζω εγώ πως τη βλέπω. Κουρεύουμε τον καζόν πιο γρήγορα, αλλά εντάξει. Βαρεθήκαμε με τον καζόν. Δοκιμάζουμε το καινούργιο χορτοκοπτικό και πάμε στο σπίτι. Γιατί πολύ σας κάτσα έξω. Μέσα έχει κατσαρίδες. Πάμε μέσα στο σπίτι. Ανοίγουμε σιγά σιγά την πόρτα. Θέλω όλοι να μου πείτε καλή τύχη. Να μην βρω πολλά άτομα εκεί μέσα. Γιατί κι εγώ λίγο. Δεν τα πάω καλά με τα άτομα. Να καταλάβετε. Και πάμε! Εντάξει, εδώ τις κατσαρίδες τις είχα εξολοθρεύσει την προηγούμενη φορά. Νάτες! Yeah! Νάτες! Νάτες οι κατσαρίδες! Ωρε μάνα, δες είναι πάνω από 50! Oh, ανατρίχιασα! Είτε αηδία, τα πατάω τώρα! Πατάω πλάτς! Τις κατσαρίδες! Πάμε! Εφοδιασμός ηλεκτρικής σκούπας! Θα ρουφήξουμε τις κατσαρίδες! Φύγετε! Πράγματα του σατανά! Κερατούκλιδες! Ουστ! Ουστ! Καταστρέψατε τη φωλιά των κατσαριδών. Συγχαρητήρια! Δεν σε ανασκουπίδε. Τι πίχλα πόχα είναι αυτή, ρε, τι έχετε κάνει εδώ, ρε. Πάτα για απόρριψη. Ω, καλά, βασικά μήπως να τα ξαναβάλω τα ξύλα. Μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι μου, κανένας ληστής φάση. Πώς είναι έτσι, πώς θα τα κάνω εγώ όλα αυτά, ρε, εσύ. Τι δουλειά πρέπει να ρίξω εδώ πέρα για να πάει σωστά. Αυτό τι κάνει εδώ. Καλά, το κρατήσω, καλό μου φαίνεται. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε για καθάρισμα. Λοιπόν, επειδή έχω ξεχαστεί εδώ πέρα, έχουμε το σφυρί που κρεμίζουμε τους τοίχους, τα πλακάκια τις επενδύσεις. Και εδώ, καθάρισμα. Ωραία, πάμε. Και αυτή είναι η καλύτερη σκούπα. Βλέπετε πόσο γρήγορα καθαρίζω. Τα έχω κάνει εγώ ένα upgrade. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Αυτό εδώ είναι χάλια. Ρε, εσείς, τόσο γρήγορα. Καλύτερο λοιπόν, να ελέγξουμε. Να δούμε, έχουμε πουθενά ρουλού να καθαρίσουμε. Καθαρισμένο. Ψήνω να γκρεμίσω και ένα τοίχο τώρα. Πάμε και στο γκαλερί μας εδώ πέρα. Έχουμε προσθήκη φωτογραφίας. Το πρώτο κάδρο για αυτό το σπίτι. Τι κάνω με τη ζωή μου, ρε παιδιά. Και αυτό ήτανε. Άντε, γεια. Δεν μπορώ. Α, μπορώ! Μπορώ! Μπορώ τους μέσα τείχους, δεν μπορώ τους έξω-έξω. Θα σαν να μπορώ το κάνω απ' έξω αυτό, για να πάω να δω. Αυτό ίσως μπορεί να σπάσει φάση. Ένα δωμάτιο είναι αυτό. Δεν το προτείνω. Δεν το προτείνω. Εδώ π.χ. μπορώ να κάνω το gaming room σε εισαγωγικά. Αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε κάτι. Είναι δωμάτιο όμως. Αυτό εδώ δεν υπάρχει νόημα ύπαρξης. Πες μου ότι μπορώ να το γκρεμίσω αυτό. Μπορώ. Ό,τι μου δείχνει αυτό μπορώ να το γκρεμίσω. Οπότε θα φύγει η πόρτα εδώ. Αυτό όλο ο τείχο μπορεί να φύγει έτσι ώστε να γίνει πιο μεγάλο το δωμάτιο αυτό. Αυτό είναι πολύ μικρό για τουαλέτα. Αν και έχει τα πλακάκια στον τοίχο που πλάκα-πλάκα είναι για τουαλέτα. Αλλά λίγο χάλια η φάση είναι πολύ μικρό. Δηλαδή πού θα μπει μπανιέρα φάση. Πού θα είναι τόσο τσακ μικρό. Γκρεμίζω αυτά εδώ, βγαίνει η πόρτα και όλο αυτό θα είναι ένα δωμάτιο. Που θα είναι το μπάνιο. Για τώρα θα γκρεμίσω αυτό. Κοίτα, αυτό όλο θα είναι το μπάνιο. Η κερματοκάμαρα θα είναι από εδώ φάση. Δεν μου αρέσουν τα πλακάκια. Επίσης, βάλω το σφυρί μέσα, μην γκρεμίσουμε κάτι κατά λάθος. Θα αλλάξουμε πλακάκια, όπως φαίνεται. Καλή φάση, καλή φάση. Δείτε.
Όχι, όχι, δεν είναι αυτό για το μπάνιο, ρε εσείς. Δεν είναι τόσο για μπάνιο. Πόσο. Βασικά θα το κάνω σε 2-3, να δείτε. Δεν νομίζω ότι μου αρέσει για πλακάκι αυτό. Αυτό ίσως. Για να δούμε αυτό. Για να δούμε αυτό πώς θα είναι για το μπάνιο. Νέος πόντος ικανότητας. Τέλεια. Τώρα που είμαι για πλακάκια, ίσως με βοηθάει αυτό να βάζω πιο γρήγορα τα πλακάκια για να μην αργούμε κιόλας και καθυστερούμε. Και έχω βάλει το χωστά σε εσύ. Και αυτό είναι για μπάνιο. Ωραία, εσύ έχει. Όταν τα βλέπω στον τοίχο, έχει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό το κάνω έτσι. Πρέπει να το δοκιμάσεις που το βάλεις. Ω! Και αυτό δεν είναι άσχημο, δείτε λίγο. Δεν είναι καθόλου άσχημο, είναι απλό, αλλά ωραίο. Αυτό είναι ένα σιλικό και κλισέ χρώμα για μπάνιο. Αυτό πρώτα, δεύτερο αυτό και τρίτο αυτό. Αυτό άστα να πάνε. Φτούσου. Αυτό όχι, είναι πολύ, πολύ μπλε για τα γούστα μου. Αυτό είναι το πρώτο. Η προσωπική μου γνώμη είναι πρώτα ένα, μετά τρία, μετά δύο. Και τελευταίο για το τέσσερα. Το κρεμίσω αυτό, θα να φύγει η πόρτα. Ωραία, τέλεια. Κρεμίζω αυτό και μετά είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε όλο με πλακάκια. Θα αρχίσουμε να βάζουμε νυπτήρα, το ντουζι μπανιέρα θα δούμε. Την χέστρα προφανώς. Πετσέτες και αυτά, λογικά έχει και πετσέτες. Και πάμε. Σήμερα θα κάνουμε το μπάνιο. Τέλεια, ευάλτο, καταπληκτικός. Χτίζουμε σιγά σιγά, τέλεια. Και λεφτά έχω. A small loan of $1,000,000. Τέλεια. Ωραία, και τώρα θα ξεκινήσουμε με τα πλακάκια. Πάμε να αγοράσουμε κι άλλα, γιατί δεν θα μας φτάσουν. Ωραία, δεν θα μας φτάσουν αυτά, πιστεύω θα μας φτάσουν. Πλακάκι, ένα και ένα. Πάμε, αναβάπουμε σε 50% γρηγορότερα πλακάκια. Βάζουμε πιο γρήγορα. Τέλεια, αυτό είναι που χρειάζομαι, γιατί είναι πιο γρήγορη δουλειά μου. Πω, τι speedrun είναι αυτό, δείτε εδώ. Παπ, κατευθείαν. Τώρα αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε πλακάκια. Και μετά από τα πλακάκια θα βάλουμε κουρτίνες, χέστρα, μπανιέρα και πάει λέγοντας. Επειδή πες να αρχίσουμε να βάφουμε κιόλας, ας βάλουμε λίγο και αυτό, έτσι ώστε να είμαστε γρήγοροι και στα υπόλοιπα, να μην είμαστε αργοί. Θέλω να βρούμε. Τώρα μπορείς να βάλεις πλακάκια στους τοίχους. Τι εννοείς τώρα μπορώ να βάλω, έχω βάλει. Παιχνίδι, ξεκόλα λίγο ρε, την ειδοποίηση αυτή. Hey. Θέλω τώρα να βρω πλακάκια. Με το πάτωμα ρε εσείς. Μπορούμε να βάλουμε ξύλο, όπως το βλέπω. Δείτε, ωραία. Έχουμε και λέμε, πάμε για πάτωμα τώρα. Για να πάμε να δούμε πώς φαίνεται απ' έξω. Έλα ρε, δεν είναι άσχημο. Έχουμε τα πάνελ δαπέδου, που είναι αυτά. Αυτό δεν νομίζω ότι ταιριάζει τόσο. Α, έτσι μπαίνει, δείτε. Κατευθείαν μπαίνει έτσι, αλλά θα κάνουμε πολλά τέτοια. Λοιπόν, ένα είναι αυτό που μου φαίνεται κάπως. Αυτά εδώ βάζουν όλοι, δείτε. Οπ, να τα. Α, χάλια είναι αυτά. Πω, αυτό είναι το ότι πιο κλασικό υπάρχει για μπάνιο. Να βάλουμε full άσπρο, να βάλουμε ένα άσπρο-άσπρο που είναι το πιο κλασικό και ταιριάζει με τα πάντα. Π.χ. αυτό, δείτε εδώ. Ναι. Είναι σαν το άλλο, αλλά είναι άλλο χρώμα, ας πούμε. Ταιριάζει κάτι τέτοιο. Μπλε. Οκ, για να πάμε μπλε. Το πλακάκι αυτό, πώς σας φαίνεται, είναι καλό. Ποιο από τα δύο πλακάκια. Το άσπρο παίζει, αλλά δεν με χαλάει κι αυτό. Τέλεια, έτσι θα είναι το μπάνιο από εδώ και πέρα. Τώρα, ξεκινάμε να βάζουμε τα έπιπλα και όλα αυτά μέσα. Μπάνιο τους χέρες και πάει λέγοντα τα σχετικά. Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες τολέτες. Κάποιους συγκεκριμένους νυπτήρες. Εδώ νυπτήρα. Μπανιέρα είναι, δεν είναι νυπτήρας. Κολόχαρτο. Τι είναι όλα αυτά, αρέσει. Αυτές είναι πιο ακριβές μπανιέρες. Οι μπανιέρες βασικά είναι αυτές από όσο βλέπω. Είναι η κλασική, η άσπρη μπανιέρα. Είναι αυτή εδώ η μικρούλα. Δείτε εδώ πως είναι. Δείτε φάση. Λοιπόν, έχει να διαλέξουμε, ξέρω εγώ, το χρώμα που θέλουμε. Αλλά δεν θα βάλω αυτή. Δείτε πως είναι. Ή αυτή ή αυτή. Σκέφτομαι. Μαυράκι. Μαυράκι με το άσπρο και το γαλάζιο. Λίγο πηγαίνει λίγο το μαύρο. Πράσινο. Ωραία, ίσως είναι πάρα πολύ μεγάλη για να τη χωρέσω εδώ μέσα αυτή. Μήπως να σπάσουμε για τον. Και εδώ πέρα να επεκτείνω. Αλλά δεν είναι το παράθυρο. Ούτε αυτό χωράει. Με δουλεύεις, εγώ τόσο η ώρα έκανα για το μπάνιο. Α, εντάξει. Νομίζω ότι ήταν πιο απλό στο παιχνίδι, ξέρω εγώ. Βάζεις. Μπαμ, και είσαι τελειωμένος. Ωραία, να βάλω αυτό για την τουαλέτα. Τετραπικό σύστημα τουαλέτας. Λοιπόν, εδώ θα είναι η πανιέρα, εδώ θα μπει η τουαλέτα. Ωραία, για να δούμε τώρα. Τι χρώμα. Ω, Παναγιά μου, όχι. Κάνω και τουαλέτα. Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, γιατί αλλάζει μόνο το πάνω του καπάκι. Όχι, τι χάλια που είναι αυτό. Όχι, αυτό. Συναρμολόγηση. Έχουμε να συναρμολογήσουμε για την τουαλέτα. Πάμε. Πάμε την κάτω. Δίνουμε το πάνω το μέρος. Βάζουμε το καπάκι. Και αυτό ήταν. Τώρα έχουμε τουαλέτα. Για δείτε τώρα. Μπαίνουμε. Να, η τουαλέτα. Ρε, γιατί λοιπόν. Είσαι ένα εκατομμύριο. Ποιος είσαι. Δουλεύω σκληρά πάνω μου. Πάπησο βοβός είσαι να πούμε. Δουλεύω σκληρά. Έτσι από εδώ. Από εδώ σε βλέπω. Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ την πανιέρα. Μου αρέσει αυτή η μεγάλη. Θα το βάλουμε κοκκινέ, μωρέ, πάμε κοκκινάκι. Δεν χωράει αυτή η πανιέρα, λογικά έτσι. Δεν χωράει, γιατί τώρα δεν μου βγάζει μαζί με τις σωλήνες. Α, πρέπει να τα φτιάξω πρώτα αυτά. Ρέσεις, πρώτα πρέπει να τα φτιάξω αυτά. Δεν το ξέρα. Εντάξει, τουαλέτα έβαλα μόνο ένα πράγμα. Πάμε. Χωράει! Πόνουμε την πανιέρα. Όπα, έπεσα κάτω, έτσι έτοιμος, θα το βιδώσω. Πονάτα μας. Ξέρετε τι, δεν είναι άσχημο το χρώμα. Πάμε για νυπτήρα τώρα. Ναι, μαύρο. Οκ, πάμε αυτό με μαύρο. Και θα κάνω και την πανιέρα, μετά θα την ξαναβάλω. Για να βγει μαύρο. Εδώ, πέρα το, πήδωσέ το. Τα ίδια. Ωραία, δεν... νόμιζα ότι πλατάβαζες. Δεν θυμόμουν ότι είχε τόσο λεπτομέρεια το παιχνίδι. Και αυτό ήταν. Μια χαρά. Πιστολάκι μα. Έχει πιστο. Ρε, εσείς. Πάμε, σαπούνι. Χρώμα, τι χρώμα.
Α, δεν γίνεται. Κρίμα. Πώς σας φαίνεται σαν καθρέφτης αυτός? Σαν τηλεοράσεις είναι. Αυτοί είναι οι καθρέφτες. Ποιο να πάρω? Μπλε. Καλό. Καταπληκτικό. Κάμε ξανά την πανιέρα για να την βάλουμε με μαύρο. Μια χαρά. Με χαλά να ξαναφτιάχνω μπάνιο. Σιγά μωρέ. Σιγά μωρέ. Τέλειο. Τώρα πάμε σε εγκαταστάσεις και θα κάνουμε αυτό με το καλοριφέρ. Το καλοριφέρ για πετσέτες θα μπει εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλω εδώ τις πετσέτες. Εδώ πέρα. Δεν μου φαίνεται πολύ ψηλό. Εσύ συνήθως εκεί πάνω τα βάζεις αυτά για να τα κρεμάς. Τώρα, όσον αφορά πετσέτες. Πετσέτες. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι ο νητήρας. Θα βάλουμε την πετσετούρα μας εδώ. Μια χαρά. Βασικά πολύ μακριά δεν πήγα. Πάτε με εδώ μωρέ. Πασά μου. Θα με να γράψουμε κάδο και θα τα βγάλει όλα. Τι είναι αυτά, ρε! Δεν στα έχω φτιάξει. Τι να βάζει τον καθ' δίπλα στη χέστρα. Ναι, πάνω μου, πού όμως. Εδώ. Εδώ. Να το φτάνει με το χέρι. Αυτό είναι. Δείτε το μπάνιο μας, παιδιά. Λοιπόν. Κοίτα, είναι μινιμάλ, θα έλεγα. Ναι, μινιμάλ. Αλλά. Εντάξει, ενδιαφέρον. Καλό πάνω μου, καλό. Α, τι έγινε. Το κόψαμε πάνω στο καλό. Δεν πειράζει, θα περιμένει τη συνέχεια. Γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα τελειώσουμε το μπάνιο και θα αρχίσουμε την κουζίνα. Οπότε έχει ακόμα πράγμα να δει. Ένα subscribe, ένα like και ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη βοήθεια του μοντάζ αυτού του βίντεο, για να βλέπετε και εσείς υλικό. Link κάτω στην περιγραφή, έχω και αυτοί οι κανάλι μπορείς να τους ελέγξεις. Οπότε, εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και γαμώ την καραμπίνα μου.